με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ. Ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Μίλα μου για την αγάπη, μίλα μου για το Θεό, μίλα μου για τον έρωτα, για τη ζωή, για τον θάνατο. Μίλα μου. Η σειρά που αγαπήθηκε, αμφισβητήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Έκανε την πορεία της, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης και διεκδικώντας μια θέση στην καρδιά σας. Αν τα κατάφερε, το ξέρετε εσείς. Πώς την είδαν όμως οι συντελεστές της, οι άνθρωποι που δούλεψαν σε αυτήν, που βίωσαν τις δυσκολίες των γυρισμάτων, τη χαρά της δημιουργίας, την αγάπη των τηλεθεατών, αλλά και την αμφισβήτηση και τις ειρωνίες. Σήμερα μιλούν όσοι δούλεψαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες για το Μίλα μου. Πώς μίλησε στις δικές τους καρδιές. Μια έμπνευση μπορεί να σου έρθει μέσα σε μια στιγμή. Μπορεί να την ψάχνεις για πολύ καιρό να μην σου έρχεται. Αυτό που νομίζω ότι με οδήγησε εδώ ήταν η ανάγκη μου ότι ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους θεατές, μαζί με τους συναδέλφους μου. Κάτι που ένιωθα ότι βρήκα εγώ και δεν μπορούσα να το κρατήσω μόνο για τον εαυτό μου. Είχαμε να ακούσει πριν κάποια χρόνια την ιστορία μιας κοπέλας, μιας νεαρής κοπελίτσας γύρω στα 16-17, 18 χρονών ίσως, που έμεινε έγκυος από έναν αγόρι. Όταν αυτός έμαθε την εγκυμοσύνη, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να σηκώσει το βάρος. Έλα, αγάπη μου, μην κλαις τώρα. Μην κλαις. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις, το ξέρεις αυτό. Εγώ έχω δει πάρα πολύ, Γιώργο. Γιατί βρε, αγάπη μου, γιατί μια απλή διαδικασία είναι. Πόσο εβδομάδων είσαι, 2, 3? Μια απλή επέμβαση είναι. Ξέρεις πόσες γυναίκες το κάνουν αυτό κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο. Τι γυναίκες, κοριτσάκια. Ένας φίλος μου τις προάλλες μου λέγει ένα κοριτσάκι. 14. Και η κοπέλα αυτή είχε φοβερή αντίδραση από το σπίτι της. Με λίγα λόγια την έδιωξαν. Δεν είχε που να πάει. Και την περιμάζεψαν και την
περιέθαλψαν οι μοναχές ενός μοναστηριού στην Κύπρο, που τις ξέρουμε. Από εκεί ήταν η πρώτη έτσι ιδέα. Όλος αυτός ο πόνος που βλέπω τα τελευταία χρόνια γύρω με την αρρώστια του καρκίνου, της λευχαιμίας, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο δυστυχώς, σχεδόν το κάθε σπίτι να έχει κάποιον άνθρωπο που πάσχει από αυτή την αρρώστια. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτόν τον πόνο αυτών των ανθρώπων ήθελα να μοιραστούμε, να πάρουμε λίγο εμείς. Και ήταν αυτό που έλεγα όταν κάποιοι μου έλεγαν δεν το αντέχουμε, πόσος πόνος φτάνει. Έλεγα εντάξει, το καταλαβαίνω, σας ταλαιπωρώ, όμως εμείς το περνάμε τηλεοπτικά. Σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους που το περνούν στην πραγματικότητα. Κατερίνα, θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Είσαι με τον Γιώργο. Θέλω να παντρευτείς τον Γιώργο. Θέλω να είσαι η μαμά της Ιωάννας μου. Σε παρακαλώ. Υποσχέθηκα ότι θα είσαι η μαμά της Ιωάννας μου. Κατερίνα μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ξέρω βέβαια ότι και πολλοί ασθενείς και πολλοί συγγενείς αντέδρασαν κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω τώρα που φτάσαμε στο τέλος, που είδαν πώς εξελίχθηκε η σειρά, νομίζω θα κατάλαβα γιατί το έκανα. Ήταν ακριβώς για να μοιραστώ αυτό τον πόνο που είχαν αυτοί, να πάρουμε λίγο, έστω μια ιδέα. Γιώργος, για να πιάσω το μωρό. Θέλω να ζήσω και να είμαι μαζί τους. Έτσι, μπράβο, αγαπημένο. Έτσι, μπράβο, θα ζήσεις. Ζήσεις. Όπως γράψαμε και στο τέλος της σειράς, πραγματικά, πολύ ταπεινά και πολύ αληθινά του ζητώ συγγνώμη για όλο αυτό τον πόνο που είμαι σίγουρος ότι τους προκάλεσε, είτε ενθυμούμενοι δικούς τους ανθρώπους, είτε στιγμές που έζησαν ή οι άνθρωποι που περνούσαν το πρόβλημα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Πραγματικά, ας με συγχωρέσουν, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι παίρνοντας από τον δικό τους πόνο, βοηθήσαμε άλλους ανθρώπους, είτε τώρα είτε στο μέλλον, και δώσαμε μια ελπίδα και είδαμε ότι πώς μπορεί ο άνθρωπος στις μεγάλες δοκιμασίες της ζωής του να αντιμετωπίσει κάποια γεγονότα που πιστεύω ότι με οποιοδήποτε άλλον τρόπο δεν θα μπορούσε να τα αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το δικό μου πιστεύω και αυτό ήθελα να μοιραστώ. Γερόντισα μου. Πόσο χαίρομαι που είστε εδώ. Μακάρι να μπορούσα να σας κρατήσω για πάντα εδώ. Τι εννοείς για πάντα? Σε λίγο καιρό θα βγεις από εδώ. Μακάρι. Θα βγεις, Άννα. Θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα βγεις. Βέβαια, ξεκινώντας από το θέμα των εκτρώσεων, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, το μήλα μου μίλησε για πάρα πολλά θέματα κοινωνικά της κυπριακής έτσι, πραγματικότητας και όχι μόνο. Όταν μου ανακοίνωσε ο Γιώργος την πρώτη ιδέα, γιατί ο Γιώργος έχει ένα χαρακτηριστικό. Νομίζει ο κόσμος ότι επειδή ζούμε στο ίδιο σπίτι, είμαστε αντρόγινο, ότι μοιραζόμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος τα πάντα όσον αφορά τις σειρές. Όχι, ο Γιώργος απομονώνεται. Όταν τον δω ότι απομονώνεται, κλείνεται δηλαδή το γραφείο του ή στον εαυτό του, καταλαβαίνω ότι πάει κάτι να γεννήσει. Είναι ο καιρός της κυοφορίας. Και κάποια στιγμή όταν είναι έτοιμος, απλώς μου το ανακοινώνει. Έτσι έγινε και με το μήλα μου. Με φώναξε λοιπόν επίσημα στο γραφείο του να μου ανακοινώσει την καινούρια του ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι ενθουσιάστηκα. Ο μόνος μου ενδιασμός ήταν, μα εγώ τώρα θα κάνω την νεαρούλα, την φοιτήτρια. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό το πρώτο εμπόδιο, ας πούμε. Δεν έβαλαμε να είμαι 16-17 χρόνων, ήμουν 25-26. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνονται οι χαρακτήρες.
Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρω μου σου στέλνεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός, αλλά πας τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Άλλη σας. Λοιπόν, όταν μου πρωτοείπε την ιδέα ο Γιώργος, ομολογώ ότι είχα τις αμφιβολίες μου. Κάποια στιγμή όμως είχα διαβάσει κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, υπάρχει ένα αεροπλάνο και υπάρχουν οι επιβάτες μέσα. Κάποια στιγμή αρχίζουν τα σκαμπανεβάσματα μες στο αεροπλάνο. Και λέει το συγκεκριμένο κείμενο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στο αεροπλάνο που να μην γίνει θρησκευόμενος εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν παίρνουμε κάποια πράγματα δεδομένα, δηλαδή να παίρνουμε δεδομένη την υγεία μας, την αγάπη που έχουμε για κάποιους ανθρώπους, τους θεωρούμε δεδομένους πάντα, τα πράγματα είναι έτσι απλά. Όταν αρχίσουμε όμως και χάσουμε κάποιον αγαπημένο άνθρωπο ή την υγεία μας, αν θέλεις, τότε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Μέσα από την λογική, κατάλαβα ότι η ιδέα του Γιώργου ήταν πολύ σημαντική. Το τέλος της σειράς το ήξερα από την αρχή. Βέβαια, οδηγούμε σε αυτό πάντα. Ποτέ δεν ξεκινώ μια σειρά πριν να ξέρω το τέλος της. Η πορεία μπορεί να αλλάξει. Η πορεία μπορεί να έχει διάφορες αλλαγές, διάφορες μετατροπές, ανάλογα, όπως σου είπα, και τι σου δίνουν οι δικοί σου συνεργάτες. Το τέλος όμως το ήξερα. Τώρα, αν ήταν το συγκεκριμένο τέλος με τη σχέση του Αντώνη με την Ελεγκού, ναι, είχα υπόψη στην αρχή ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, όχι, το τελευταίο, όπως έγινε, ήταν τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, η καρφίτσα, το φτερό, ο Αντώνης στην παραλία, ήταν τον τελευταίο μήνα. Μετά τη συγγραφή του πρώτου κειμένου, είχαμε μια συνάντηση με τον Γιώργο, όπου έπρεπε να σκεφτούμε τους ηθοποιούς που θα λαμβάναν μέρος στη σειρά, τη διανομή που λέμε. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αν θέλεις, κομμάτι μιας παραγωγής. Δηλαδή, εκτός από έναν καλό σενάριο, θέλεις οπωσδήποτε και κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι να μπορούν να βοηθήσουν να βγει το σενάριο. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, συζητήσαμε διάφορα μαζί με τον Γιώργο και τελικά καταλήξαμε στη διανομή, έχοντας υπόψη μας, αν θέλεις, τους ηθοποιούς που υπάρχουν στην Κύπρο. Δηλαδή, πάντα ξεκινώ, αφού έχω την γενική ιστορία και σου είπα, ξέροντας πάντα το τέλος, αμέσως μετά η σκέψη μου είναι ποιος ηθοποιός θα κάνει το συγκεκριμένο ρόλο που εγώ σκέφτομαι. Επιλέγω τον ηθοποιό ξέροντας, επειδή είμαι και εγώ ηθοποιός, με τους περισσότερους έχω δουλέψει ή έχω δει αρκετές φορές, άρα ξέρω από προηγουμένως τα όρια του, ξέρω πού μπορεί να φτάσει, ξέρω
το ταλέντο του, το μέγεθος του ταλέντου του και νιώθω ότι μερικές φορές μπορώ να δω, ας μην ακουστεί εγωιστικό αυτό που θα πω, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, ότι βλέπω λίγο πιο γρήγορα από τον ίδιο τον ηθοποιό που μπορεί να φτάσει τον ρόλο. Άντρε, Αντωνία, ήταν ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνοιξε το. Εντάξει, εννοώ το μετά. Σε παρακαλώ, άνοιξε το τώρα. Αντώνη! Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ανοίγω. Τι είναι τούτο? Κολλή με τα ξεσκόνια. Το οποίο τι θέλει να πει, κυρία Αντώνη? Κατερίνα μου, αν είναι ανάγκη να θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Παρακαλώ, αλλά κάτι θέλει να πει. Εντάξει, εντάξει. Επιτρέψτε μου να πω πόσο χαρούμενος είμαι που έχουμε κοντά μας την Άννα. Θέλει να πει ότι για μένα που φαίνεται ότι είναι πεθαμένο, μέσα του έχει ζωή. Μέσα από τούτον το κουκούλι θα βγει μια πεταλούδα. Και εσύ βλέπεις το τώρα και νομίζεις ότι είναι πεθαμένο, αλλά θα βγει μια πεταλούδα. Όπως σωρίζεις έναν πεθαμένο να λάει η ψυχή του, βγαίνει σαν την πεταλούδα. Τούτον το κουκούλι είναι ο τάφος του μεταξοσκόλικα και η ζωή του ταυτόχρονα. Έτσι όπως είναι να μπούμε κι εμείς μες στον τάφο, αλλά να αναστηθούν. Μα είναι κουβέντες ούτες τώρα. Τι έχουν οι κουβέντες, κύριε Γυμνασιάρχα? Αν μου επιτρέπετε, θέλω να καλωσορίσω την Άννα. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι... Εσύ επιτρέπουμε να μας πει τι έχουν οι κουβέντες. Αντώνη, σε παρακαλώ. Σοφία, εγώ σε παρακαλώ. Πραγματικά, σήμερα ήρθε η κόρη μου. Δεν θέλω να με φρειάσω. Δεν θέλω. Παπά, σε παρακαλώ, δεν έγινε κάτι. Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολλά για το δώρο σου. Πάρα πολλά ωραίο. Και τούτα που είπες, πάρα πολλά ωραία. Έχουν νόημα. Ο χαρακτήρας εκτίζεται. Μαγικά, πρώτη φορά να δούλεψα στην τηλεόραση για τόσων καιρών καταρχήν και με τον Γιώργο επίσης πρώτη φορά. Ο Γιώργος κατάλαβε ότι παίρνει μέσα από τις σιωπές σου την πληροφορία του τι θα ήταν ωραίο να σου γράψει, τι είναι που θα είσαι ενδιαφέρον ή που μπορείς επίσης να κάνεις ο ίδιος. Δηλαδή υπήρχε μια ανταλλαγή σιωπηλή. Τύχαινε δηλαδή να πάρω ένα σενάριο, ένα επεισόδιο, να δω μια σκηνή και να πω «Μα τούτον σκέφτηκα το εγώ τες προάλλες» ή «Τούτον συμβαίνει μου την περίοδο» ή «Τούτος ένας προβληματισμός που έχω». Όταν ήμουν μικρός, είδα ένα μωρό πάνω σε ένα καροτσάκι. Είχε τόσο πόνο στα μάτια του. Εγκάθετουν και θόρεν τα άλλα μωρά που επέζαν και εκείνον δεν μπορούσε. Ήθελα να τρέξω κοντά του να το αγκαλιάσω κι αν τρέπουν. Ο Γιώργος πιάνει την ψυχοσύστασή σου και μπαίνει μέσα στην περιοχή σου και ανάλογα με το χαρακτήρα που σου έχει δώσει παράλληλα δίνει τροφή. Ανάλογα με τα χρώματα που έχει η ψυχή του κάθε ενός. Και τούτο είναι και το μεγάλο του χάρισμα. Ο ρόλος προέκυπτε, δηλαδή για το ατύχημα, λέμε τι να είναι αυτοκινητιστικό, κάτι που να τον ταράξει τον Αντώνη, τι θα μπορούσε να είναι, το εγκεφαλικό είναι... ήρθε ξαφνικά. Λέμε ο Γιώργος μήπως να είναι τούτο. Και όχι, εγώ θα ήταν ωραίο τούτη η αναπηρία, γιατί είναι ωραίο και να δείξουμε την προσπάθεια κάποιου που προσπαθεί να το ξεπεράσει, που είναι και καλό για κόσμο που υποφέρει για να το δει. Οπότε μέσα από διάλογο και μέσα το ψηφιδωτό δηλαδή χτίζεται που πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως όπως πιστεύει και ο Γιώργος με την θεία έμπνευση. Μερικές φορές λέει ο κόσμος, μα πώς, ξέρεις, του πάει Γάντι, είναι καταπληκτικό. Είναι γιατί γράφω για το συγκεκριμένο ηθοποιό. Ποτέ δεν γράφω τη σειρά και μετά να αρχίσω να σκέφτομαι αν ναι, αυτό το ρόλο ποιος θα τον παίξει. Δεν μπορώ να γράψω έτσι. Για παράδειγμα, αν τη Γερόντισσα δεν την έκανε η κυρία Μπεμπεδέλη, δεν θα είχε τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή, αποκλείται να έγραφα τόσο μεγάλο ρόλο για, νομίζω θα το πω, για οποιαδήποτε άλλη ηθοποιό. Άρα, είχα την ηθοποιό που ήμουν σίγουρος, ήμουν αβέβαιος
ότι θα πάρει τον ρόλο, θα το σηκώσει και όχι μόνο θα το σηκώσει, θα τον πάρει παραπέρα από τις προσδοκίες που εγώ είχα γι' αυτό. Τη φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό του μεγέθους του ρόλου και του μεγέθους της ηθοποιού. Γιατί γονάτισες? Γιατί νιώθω τον ίδιο πόνο με σένα. Γιατί σηκώνω τον ίδιο σταυρό με σένα. Γιατί είναι και δικό μου παιδί η Άννα. Πονώ μαζί σου. Συμπάσχω μαζί σου. Σε παρακαλώ. Παρακάλεσε να μην μου την πάρει. Σε παρακαλώ, παρακάλεσε τον. Έλα, πάμε να τον παρακαλέσουμε μαζί. Όπως ο κάθε ηθοποιός που επελέγει ήταν αυτό που έπρεπε για τον κάθε ρόλο, επειδή ο κάθε ένας ξεχωριστά ήταν ένας καλός ηθοποιός, φαντάζομαι πως και εγώ επιλέχθηκα γιατί είμαι μια καλή ηθοποιός. Ένα το κρατούμενο. Το άλλο είναι όμως, και νομίζω ότι και αυτό θα σκέφτηκε ο Γιώργος, ότι έχω μία σχέση βαθιά με τη θρησκεία και με την εκκλησία από τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και γιατί εγώ από πολύ μικρή ήμουν κοντά του. Και όλα αυτά που μετά από τόσα πολλά χρόνια κατά τύχη χρειάστηκε να τα πω σαν ρόλος, τα ήξερα από παιδί. Δεν ήταν κάτι ξένο για μένα. Και αυτό εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Εάν ο τίτλος του έργου είναι «Μίλα μου» και σε καθέναν από μας κάτι μίλησε μέσα από αυτό το έργο, σε μένα ο Γιώργος έδωσε την ευκαιρία να μου μιλήσει η παιδική μου ηλικία μέσα από τα κείμενα αυτά, τα θρησκευτικά. Τότε είχαμε τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη ως γερόντισσα. Πέρα από το ότι ήταν τιμή για μας, γιατί είχαμε να κάνουμε με έναν το μεγαλύτερο, πιστεύω, κεφάλαιο της κυπριακής θεατρικής πραγματικότητας και τηλεοπτικής. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δόθηκε και τόσο μεγάλη έκταση στο ρόλο της γερόντισσας. Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη όχι μόνο απέδωσε 100% το ρόλο, υπήρχε κόσμος που επίστεψε πραγματικά ότι είναι γερόντισσα. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι με ρωτούσαν πού μπορούμε, πού είναι τούτη γερόντισσα, να πάμε να τη γνωρίσουμε. Τα μάτια της, η φωνή της, το χαμόγελο της, η γαλήνια στο πρόσωπο της, η γαλήνη στο πρόσωπο της, η πραότητά της. Και ο Θεός θα μας δείξει. Πραγματικά ήταν κάτι που έδωσε πάρα πολλά στο ρόλο. Και πιστεύω ότι και την ίδια την έχει επηρεάσει, με την έννοια ότι, έτσι που συζητάμε,
σε πιο ιδιωτικές στιγμές, πολλές φορές επικαλείται λόγια της γερόντισσάς της. Λέει, και όπως είπε και η γερόντισσα. Και είναι τόσο γλυκιά όταν το κάνει. Πιστεύω γι' αυτόν και είχε και τόση απήχηση αυτός ο ρόλος. Με την έννοια ότι πραγματικά υπήρχε κόσμος που επηρεάστηκε από τα λόγια της. Που λόγω της γερόντισσας μας, της τηλεοπτικής βέβαια, είπε, μα θέλω να γνωρίσω κι εγώ έναν τέτοιον άνθρωπο. Θέλω να πάω κι εγώ κοντά σε έναν πνευματικό. Θέλω να εξομολογηθώ. Στο χαρακτήρα για το πώς θα την έχτιζα αυτή την ηγουμένη, δεν βρήκα δυσκολίες. Έχω την εντύπωση ότι έπαιξα το ρόλο πολύ απλά, συγκροτημένα, χωρίς εξάρσεις, χωρίς διδακτισμούς. Αν είχα κάποια δυσκολία, είναι αυτή η δυσκολία στην εκμάθηση, στην αποστήθηση των κειμένων. Γιατί ο Γιώργος, να είναι καλά, μου έβαζε πολύ κείμενο. Δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ γι' αυτό, μου άρεσε πάντα. Απλώς είχα μία πρόσθετη ευθύνη να μαθαίνω ένα κείμενο όπως ακριβώς ήταν γραμμένο και όχι αυτοσχεδιάζοντας, γιατί αυτά που έλεγα ήταν πάρα πολύ σημαντικά και δεν έπρεπε να τα λέει κανείς με δικά του λόγια. Τόσο καλή είναι η ερμηνεία της, που νομίζει ο κόσμος ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο. Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό πράγμα τούτο. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Που αρχίσουν να μιλούν, να κινούνται, είναι σαν να κάνεις με ζωντανούς ανθρώπους που έρχονται και σου ζητούν, όλοι ζητούν τη δικαίωσή τους. Και εσύ πρέπει να οδηγήσεις τα πράγματα με το τι σου δίνουν αυτοί. Είναι ένα περίεργο πράγμα, είναι ένα πάρε δώσε. Και αυτό έχει να κάνει και με τη σχέση του σεναριογράφου με τους ηθοποιούς. Δεν εννοώ τις σχέσεις τις προσωπικές. Αυτό που δίνεις στον ηθοποιό και τι σου δίνει πίσω και έρχεσαι εσύ να δώσεις ακόμα περισσότερο και να προχωρήσεις τα πράγματα παρακάτω. Όμως ο κάθε χαρακτήρας είναι, αλήθεια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σαν έρχεται και σου ζητάει με εμένα τι θα γίνει, τι θα κάνεις με εμένα. Και αυτό το βίωσα πολύ έντονα όταν έφτασα στο τέλος της σειράς και έγραφα το τελευταίο επεισόδιο. Ξαφνικά πιάσα τον εαυτό μου να φεύγω από το γραφείο, να κατεβαίνω, να κάνω άσχετα πράγματα, να ανεβαίνω και πάλι. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι ενώ από τη μία ήθελα να το τελειώσω και να πω τέλειωσα και θα ξεκουραστώ, από την άλλη δεν ήθελα να αποχωριστώ αυτούς τους χαρακτήρες. Ήταν σαν να είναι ζωντανοί άνθρωποι και ήταν μαζί μου. Και εγώ έπρεπε να νοιάζομαι για όλους. Ο ηθοποιός έχει να νοιαστεί για το δικό του ρόλο, για το χαρακτήρα που φτιάχνει. Εγώ όμως έχω να νοιαστώ για όλους. Είναι αυτό που λέμε, ήταν όλοι τους παιδιά μου και δεν έπρεπε να αδικήσω κανένα. Ο Γιώργος ξέρει να γράφει σενάρια με συνέπεια στους χαρακτήρες. Οπότε υπήρχε τούτη η ευκολία. Δηλαδή το γεγονός ότι επειδή είχα συνέπεια οι χαρακτήρες, μπόρεσα και εγώ να στήσω πιο εύκολα, αν θέλεις, τους χαρακτήρες, τους ρόλους δηλαδή. Στη δική μου περίπτωση νομίζω ο Γιώργος ξέρει πού μπορώ να φτάσω. Περισσότερο από κάθε άλλο. Γι' αυτό και μου δίνει δύσκολα πράγματα. Ας πούμε, πριν το Βουράτε γειτόνι, δεν ετόλμησε κανένας να μου δώσει κωμικό ρόλο. Επιστεύαν όλοι, και αυτόν το κουβαλούσα από τη σχολή, για να σου πω την αλήθεια, ότι είμαι δραματική ηθοποιός. Είμαι το καλό, βασανισμένο κορίτσι. Στα κυπριώτικα σκέτς που έκανα πριν, το ίδιο. Στους θεατρικούς μου ρόλους είχα κάποιες ευκαιρίες να κάνω κωμικά πράγματα.
Αλλά σε τόσον extreme βαθμό, μόνο ο Γιώργος το ετόλμησε, που μου έδωσε την Αστάζια. Πιστεύω ότι με ξέρει καλά και επειδή στο σπίτι ξέρει που κινούμε, ξέρει ότι είμαι ένας άνθρωπος ευαίσθητος, αλλά με χιούμορ νομίζω. Πολλές φορές τον κάνω να γελά ή με κάνει να γελώ. Ξέρει, νομίζω, καλύτερα από κάθε άλλο πού μπορώ να φτάσω. Γι' αυτό και μου δίνει... Ξέρει επίσης ότι μου αρέσουν τα δύσκολα. Βέβαια, με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, πρέπει να πω, με τους ρόλους του που μου έχει δώσει. Ας πούμε, στη Βασιλική πρέπει να σου αναφέρω ότι όταν έπιασα για πρώτη φορά τα τουρκικά, μου είχε πει, θα λέτε και κάποια τουρκικά, γιατί δεν γίνεται, από τη στιγμή που ζείτε στην Κωνσταντινούπολη και μπλα μπλα, θα λέτε και κάποιες φράσεις τουρκικά. Όταν είδα τους μονολόγους, του είπα, μισάς με, έχεις κάτι μαζί μου, να εκδικήσει. Κάθε μου θυμούσε στο κρεβάτι το βράδυ για να διαβάσω. Ήταν η πρώτη φορά που διάβασα τόσο πολύ σε τηλεοπτική σειρά. Σύντομα, μαθαίνω πάρα πολλά εύκολα. Ήταν η πρώτη φορά που κάθε μου μέσα στο κρεβάτι να διάβαζα, τα ξαναδιάβαζα και κλαίω. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται να μπορέσω αύριο να μιλήσω τούν το πράγμα. Να που τα κατάφερα. Δεν είχα επιλογή βέβαια. Αραμεστά έχει πει σε όρματε. Σαν να μπουν σόρματε. Όνου σε ρίτσευτιγινή σορτού. Κόρκμα, κόρμα, σου ηλεύε σε νύπηρα κατσάι. Σαν τη σε κερτσέ ή μιλ με κυστήρ. Αραμεστά πει σε όρματε τέρκεν. Σαν να το γροιού σε ηλεύει. Συν την πανά το γρούσο είναι μηνύστηρο. Όνου σε βίωρ μου σου. Έβετ με. Νου ξαχάιρ με. Έβετ. Όνου σε βίωρ. Στο μήλα μου, κάποιες στιγμές ένιωσα ότι φτάνω σε κόκκινο όσον αφορά τη ψυχολογία μου. Ένιωθα ότι κουβαλώ μαζί μου, σπίτι μου, στην οικογένεια μου, κάτι πάρα πολλά δύσκολο. Δεν μπορούσα να αφήσω, όπως σε άλλους ρόλους, να αφήσω την Άννα. Ζούσα μαζί της, εκοιμούμαι μαζί της, σκέφτομουν της στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου, γιατί είχε να κάνει με τόσο δύσκολα και κάποιες φορές επώδυνα συναισθήματα που επερνούσε η ηρωίδα. Αναπόφευκτα τα επερνούσα και εγώ, εντάξει, βέβαια ήταν ένας ρόλος, δεν μπορώ να πω ότι ταυτίστηκα 100%, αλλά επέρασα δύσκολες στιγμές παίζοντας την Άννα. Πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο για λίγο καιρό για να μου κάνουν μια θεραπεία. Θεραπεία. Δεν ξέρω ακριβώς, αγάπη μου. Αλλά να μου δώσουν κάποια φάρμακα. Για πόσον καιρό? Δεν μου είπα. Αλλά να πάρει κάποιες μέρες. Αφού σε βλέπω, μιλάς μου, είσαι δαμέ. Γιατί στο νοσοκομείο? Έτσι πρέπει, αγάπη μου. Τούτη αρρώστια... Τι αρρώστια είναι, μαμά? Πέ μου. Γιατί με κοιτάζεις? Πέ μου. Όχι. Όχι. Ιωάννα! Ιωάννα!
καλά. Είμαι καλά. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Ζαλίστηκες. Όχι, απλώς κουράζομαι, αγάπη μου. Θέλω να πω, κουράστηκα. Συγγνώμη, Ιωάννα μου, συγγνώμη. Δεν μπορούσα να μπω στο νοσοκομείο χωρίς να σου το πω, αγάπη μου. Δεν μπορούσα, χωρίς να είσαι εδώ. Μαμά, Τζιμπούση. Μαμά της Μαρία. Κοιτάζουν το. Μαμά, μπέ μου! Αγάπη μου, μπορεί να το γίνουν, αλλά ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί, εντάξει, αγάπη μου. Ναι, όμως η μαμά της Μαρία. Μέγκλες, μωρό μου, μέγκλες, αγάπη μου. Θα το παλέψουμε, μωρό μου, μαζί θα το παλέψουμε. Αγάπη μου, αγάπη μου. Την ταλαιπώρησα. Ναι, μου λέει πολύ σκοτώ, μα τι σου κάνει για την ταλαιπωρήση. Σου λέω την αγαπώ γι' αυτό. Ναι, κουράστηκε πάρα πολύ, όντως, και ειδικά τον τελευταίο καιρό όταν ήταν ήδη έγκυος και έπρεπε να είναι στο κρεβάτι και να βιώνει όλο αυτό το θέμα της αρρώστιας, την κούραζε περισσότερο ψυχικά. Το ότι κουβαλούσα έτσι κάποια πράγματα από τον ρόλο, σου λέω, ήταν το δύσκολο μέρος. Γιατί δεν με άφηνε πρώτα απ' όλα να χαλαρώσω, να πω εντάξει. Βέβαια, όταν συνέβαινε αυτό, δηλαδή, έλεγα, κοίταξε, εσύ περνάς, το είναι ρόλος. Έκανα ένα διάλογο με τον εαυτό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που το περνούν στην πραγματικότητα. Προσπαθούσα να μπω στη θέση τους. Και έλεγα ότι εντάξει, είναι πολυτέλεια το ότι εγώ μπορεί να το περνώ ως ένα σημείο που με κατέβαλε ψυχολογικά. Όταν σκέφτομαι ότι κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν στην πραγματικότητα, δηλαδή παίζεται η ζωή τους. Και επειδή ήμουν σε μια φάση, ας πούμε τώρα που είμαι σε μια φάση, ας πούμε, που είμαι έγκυος και ήθελα να ασχολούμαι με ευχάριστα πράγματα, να γελώ, κάπου με έριχνε. Αλλά σου λέω, έλεγα, Χριστίνα, συνέλθε, εσύ είναι μόνο ένας ρόλος, οι άλλοι που το περνούν στην πραγματικότητα, φαντάσου πώς είναι. Μόνο το ότι έμπαινα έτσι κάπως στη διαδικασία να φανταστώ πώς είναι, με δυνάμωνε. Εγώ τουλάχιστον εμπόρεσα όσο είχα τη δυνατότητα να είμαι πιστική, να είμαι αληθινή και να είμαι ειλικρινής και απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό και να είμαι και όσο πιο καλή συνεργάτης θα μπορούσα να ήμουν με τους συναδέρφους μου και με όλο το άλλων προσωπικών, ας πούμε, του τεχνικών, του σκηνοθέτη μου που τον εμπιστεύουμουν 100%. Η σκηνοθεσία είναι κάτι το οποίο είναι λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πρέπει να ενορχιστρώσεις, αν θέλεις, ένα κομμάτι. Έχεις ένα κείμενο που είναι η παρτιτούρα, έχεις τους ηθοποιούς που είναι τα μουσικά όργανα, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να συντονιστεί όλη αυτή η κατάσταση για να μπορέσει να ακουστεί αυτή η μουσική, δηλαδή το σενάριο. Το σημαντικό είναι να μπορέσεις ως σκηνοθέτης να δώσεις τα μηνύματα του σεναρίου. Και όχι να φαίνεται η σκηνοθεσία απλά για να φαίνεται. Είναι η στιγμή που προσπαθούν. Είναι η έκτρωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει τώρα. Συγγνώμη, απλά ήθελα να σου δείξω ότι νιώθει, καταλαβαίνει. Και φοβάται. Κοίταξε το που φοβάται. Δεν θέλω να κοιτάξω τίποτα, Άννα. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει τώρα. Ήρθες από την Κύπρο για να μου δείξεις αυτό το πράγμα. Δεν ήρθα γι' αυτό, Γιώργο. Για σένα ήρθα. Α, για μένα ήρθες. Ναι. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου, να με καταλάβεις. Συγκλονίστηκα όταν το είδα. Ωραία, τι είχαμε, να συγκλονιστούμε μαζί, ε. Ωραία, συγκλονίστηκα κι εγώ. Τώρα πάω να κάνω μετό στην τουαλέτα. Θα βάλω και τα μπομφιλέ και τα σπαγκέτι και τα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι, εσύ να σταματήσεις. Τι κάνεις, τι νομίζεις ότι κάνεις. Είμαστε καλά, μέσα στην τρελή χαρά, μέσα στα τραγούδια. Και ξαφνικά μου φέρνεις τα μούτρα μου. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, Άννολα. Το ξέρω, είμαι ο κακός, είμαι ο φωνιάς, είμαι ο ηρώδης. Θα γεμίσω σκουλίκα και θα σα πείσω το χωρί. Σε παρακαλώ, μπορείς να μην σε σταματήσεις να φωνάσεις. Εντάξει, συγγνώμη, έκανα λάθος, συγγνώμη, συγγνώμη. Το πήγαινε έλα στην Κύπρο, άξιζε και παράξιζε τον κόπο. Γιατί
πέρα από ότι γνώρισα την Κύπρο καλύτερα από όσο θα την γνώριζα αν ερχόμουν ως επισκέπτης, ως γνωστόν έχω και δεσμούς με την Κύπρο, τη γνώρισα μέσα από τη δουλειά. Και όταν γνωρίζει κάτι μέσα από τη δουλειά, το γνωρίζει πιο βαθιά. Νομίζω, έχω την αίσθηση αυτή. Γνώρισα τους ανθρώπους που γνώρισα και είδα τα μέρη που είδα. Και αυτό που μένει είναι πολύ γλυκό και όμορφο. Μια θετική ανάμνηση. Για τον Χρήστο, είχαμε υπόψη. Είχα δει και είχα μιλήσει με τρεις ηθοποιούς από την Ελλάδα. Η άλλη ήταν πιο γνωστή, πρέπει να πω. Όμως, όταν μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι ξεχωριστό. Έβγαζε ένα ήθος έτσι από την συνομιλία που είχαμε και τελικά δεν έκανα λάθος. Τον διάλεξα αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο. Αν ερχόταν μια βεντέτα, ας πούμε, από την Ελλάδα, μπορούσε να μας τεινάξει την παραγωγή στον αέρα. Από τη συνομιλία που είχα μαζί του, κατάλαβα ότι ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Μετά είδα ότι ήταν ένας φοβερός ηθοποιός, ένας καταπληκτικός, ένα φοβερό ταλέντο. Μίλησα και με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη που τον είχε δει και η αντίδραση της ήταν ότι σοβαρομιλάς, θα φέρετε τον Χρήστο τον Λούλη, είναι ο κάλλιστος των ηθοποιών, αυτό μου είπε. Τον θεωρεί τον καλύτερο της γενιάς του στην Ελλάδα και όντως έτσι είναι, γιατί όταν πήγα και εγώ στην Ελλάδα τον είδα μετά και βλέποντας τα έργα που έχει κάνει στο θέατρο, μιλάμε για πολύ μεγάλο ηθοποιό για τα ελληνικά δεδομένα. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν μια κοινή μας φίλη που ο Γιώργος ρώτησε και εκείνη πρότεινε μαζί με άλλους, είπε, πρότεινε και εμένα. Και εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πως ρωτήσαν δεξιά και αριστερά και μάθανε. Μιλήσαμε με τον Γιώργο στο τηλέφωνο, έτσι. Η πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν περίπου 20-25 λεπτά. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο, στο κινητό και λέγαμε διάφορα πράγματα. Ήταν τότε το καλοκαίρι με τις φωτιές και είχαμε πει μέχρι για τις φωτιές. Οπότε, δεν ξέρω αν είχαν αποφασίσει πριν για μένα ή αν εκείνο το τηλεφώνημα έπαιξε καθοριστική σημασία. Τη μαμά σου, εγώ, δεν την είδα για πρώτη φορά εδώ στην Κύπρο. Την ήξερα πριν από πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί φοιτητές στην Ιταλία. Ναι, ερωτευτήκαμε. Και η μαμά σου έμεινε έγκυος. Μου λες! Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που τόσα χρόνια δεν ήμασταν μαζί. Συγγνώμη για όλα αυτά που σου στέρισα. Συγγνώμη που στο λέω τώρα όπως το λέω. Τι μου λες! Προσπαθώ να σου πω ότι είμαι ο πατέρας σου. Αυτό δεν γίνεται, αφού είσαι με τη Θεία Κατερίνα. Όταν γνώρισα τη Θεία Κατερίνα δεν ήξερα ότι είναι η αδελφή της μαμάς σου, γιατί δεν είχαν το ίδιο επίθετο και έτσι δεν ξέραμε. Ιωάννα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην φύγεις, σε παρακαλώ. Εγώ φταίω. Συγχώρεσέ με. Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Θυμάμαι στην περίπτωση του Λούλη, είχε υπόψη του ο Γιώργος για 3-4 ονόματα από την Ελλάδα. Τους έβλεπε, τους ξανάβλεπε, έβλεπε φωτογραφίες, έβλεπε τα βιογραφικά τους. Μίλησε και με τους 4 ή 5. Κάτι μίλησε μέσα στην καρδιά του για τον Χρήστον τον Λούλη και δεν έπεσε έξω. Πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης και έχω να το λέω ότι έχω μάθει από τον Χρήστο. Έχω μάθει πολλά. Η αμεσότητά του, το μη παίξιμο. Εμείς οι Κύπροι νομίζω έχουμε λίγο έτσι, πιο έντονο ταπεραμέντο και πολλές φορές μπορεί να υπερπέζουμε. Να θέλουμε να δείξουμε με πολλές μούτες, πολλές εκφράσεις, με έντονα τα συναισθήματα. Ο Χρήστος Λούλης έφερε μια άλλη σχολή στην κυπριακή τηλεόραση. Το πιστεύω αυτό. Και έδειξε ότι μπορείς να είσαι συγκλονιστικός χωρίς όλα αυτά τα εξωτερικά. Δεν σου κρύβω ότι τον εμιμήθηκα. Δηλαδή, σε κάποιες σκηνές μας δεν μπορούσα να παίξω υπερβολικά. Γιατί αυτό που μου έδινε, του το έδινα πίσω. Και κατάλαβα ότι έχει να κάνει πάρα πολλά τούτο με την τεχνική της τηλεόρασης. Είσαι τρελός. Ναι, είμαι τρελός. Γι' αυτό μένω μαζί σου.
Και γι' αυτό θα συνεχίσω να μένω μαζί σου. Δεν σου είπα. Παντρευόμαστε. Το ξέρεις. Τι λες? Λέω ότι παντρευόμαστε. Κανόνες ανάβει στην εκκλησία και γιατί δεν μπορώ να σε πάρω έτσι με αυτά τα χάλια. Λοιπόν, εκτός αν προτιμάς να σε πάρω στα χέρια. Γιώργο. Η Χριστίνα είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Μια εξαιρετική κυρία και μια καταπληκτική ηθοποιός. Είναι πολύ ευγενής, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Νομίζω πως το κοινό της Κύπρου το ξέρει αυτό καλά, εγώ τώρα το μαθαίνω. Ήταν επίσης ένας πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος, που θα μπορούσε να έρθει, να έχει το τουπέ ότι έρχομαι από την Ελλάδα, αν είμαι όνομα και όλα τα γνωστά. Αντίθετα, έπρεπε να τον δεις πώς συμπεριφερόταν στους τεχνικούς μας. Φιλαράκια. Δηλαδή, κάποιες φορές ακόμα λίγο να ρίχνουν σφαλιάρες, πλάκες, μια απίστευτη απλότητα και σεμνότητα. Θα θυμάμαι πάντα, όσον αφορά το γελίο της υπόθεσης, το μπούμαν μας, τον άντρο, ο οποίος πρέπει να έχει ένα μεγάλο αποθυμένο να γίνει ηθοποιός το παιδί, γιατί κάθε φορά άφηνε τον μπούμ και έμπαινε μέσα στη σκηνή και πέρναγε, έκανε ένα πέρασμα, κοίταζε την κάμερα, έκανε ένα περαστικό. Κάτι πείραζε. Μας έκανε και γελάγαμε όλοι. Έχει τρομερό χιούμορ. Όλα τα παιδιά έχουν φοβερό χιούμορ. Αλλά όταν θα μου λένε ευτράπελα στην Κύπρο, θα θυμούν τον άντρο. Ένισε σκηνή που έπρεπε να περάσει. Είτε να περάσει η ράση του να τη δει ο κόσμο, ή και δεν του. Πάντα θέλει να παίξει. Εγώ δεν είμαι έναν ρόλο. Εντάξει. Ήθελα να παίξω. Ήθελα τον ρόλο του Μάριου βασικά. Αλλά ο Τσάκας είπε μου ότι δεν κάνω. Προσπάθουν να μπω από εκεί ποτέ με δει στο μοντάζ. Δεν με αφήνει να λέξω. Τον εταλαιπωρήσαμε βέβαια τον άνθρωπο, γιατί είχε και πρόβες στην Ελλάδα και παραστάσεις και έπρεπε να έρχεται τα δευτερότρητα εδώ. Κάποιες στιγμές τον ελυπού μου, γιατί όπου κάθεται είναι κοιμά του. Κάθεται, ας πούμε, σε έναν καναπέ, 5 λεπτά, ώσπου να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ήταν εξαντλημένος. Το άλλο κεφάλαιο, ο Τόνι Δημητρίου, τον Τόνι τον γνωρίζω από πολύ μικρή ηλικία. Ως συνάδελφοι γονείς μας, είμαστε φιλαράκια από 7 χρονών. Κάναμε πολύ παρέα και στο σχολείο. Σπουδάσαμε μαζί και στην Ελλάδα, έτυχε να είμαστε συμφοιτητές. Αλλά ο Τόνι έφερε μια φρεσκάδα, έτσι, με το χιούμορ του. Έχει φοβερό χιούμορ. Και νομίζω αγαπήθηκε και αυτός πάρα πολύ από τα παιδιά και από όλους μας. Να σε ρωτήσω, ρε Άννα μου. Τελικά τι σου έδωσε ο Γιώργος, εκτός που απέραντον πόνο σε τόσα χρόνια μοναξιάς, τι σου έδωσε? Εγώ σου έδωσα τα πάντα. Ήμουν δίπλα σου, από την πρώτη στιγμή, συνέχεια. Δέχτηκα όλους σου τους όρους, ακόμα και το να μην έχουμε καθόλου σχέσεις μέχρι να παντρευτούμε. Ποιος άλλος άντρας θα το δέχεται? Ποιος άλλος άντρας θα το δέχεται? Κανένας. Το σεβάστηκα όμως, γιατί κατάλαβα πόση σημασία είχε για σένα και πόσο πίστευες σε αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά αυτά δεν έχουν σημασία, αγάπη μου. Σημασία αν έχει να είσαι εντάξει με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου ή απέναντί σου. Να μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια και να είσαι ειλικρινής μαζί του. Και εσύ, Άννα μου, δυστυχώς δεν ήσουν ειλικρινής μαζί μου. Θα έπρεπε τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Γιώργος να μου πεις: Αλέξη μου, κάτι μου συνέβη. Τέλειωσε. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Αλλά φταίω κι εγώ. Και ξέρεις γιατί? Φταίω γιατί επίστεψα ότι από τη στιγμή που ο Γιώργος γύρισε μαζί με την Κατερίνα, ούτε εσύ θα ήθελες ποτέ να είσαι μαζί. Επίστεψα το όνομα. Επίστεψα το. Και ξέρεις τι άλλο επίστεψα? Επίστεψα ότι με αγάπησες πραγματικά. Ο Τόνι Δημητρίου, τη στιγμή που έπρεπε, έδωσε μία όθηση στη σειρά και με το δυναμισμό που είχε.
το ταλέντο του και τον καινούργιο αέρα που έφερε στη συγκεκριμένη στιγμή στη σειρά, μας βοήθησε πάρα πολύ. 3, 2, 1, σταματούμε. Με το πάμε τα πλώνεις στα βόσκια σου. 3, 2, 1, πάμε. Όταν βρισκόμαστε εδώ, ναι. Βλέπουμε... κάτι. Ναι. Εντάξει, μην το κάνετε απευθείας. Δηλαδή, σταματάμε γιατί αισθανόμαστε κάτι. Ναι. Και δηλαδή ξαφνικά. Παπ, παπ, κάτι βλέπετε. Έτσι και ανεβαίνει, εμείς φεύγουμε. Είστε και θέλετε. Εντάξει. Άρα κάτι φευγαλαίο. Ναι, εντελώς ποιητικό. 2, 1, πάμε. Περίμενε, περίμενε, Μαρή. Στατικό σκόμα. Να σου πω ότι τη Μαρία Ιωάννου την αγάπησα σαν να είναι πραγματική μου αδερφή. Ο παπάς έχει δικαίωμα να ξέρει. Δεν θέλεις να καταλάβεις. Εγώ ή εσύ. Καλά, δεν καταλαβαίνεις ότι τούτη αλήθεια που θέλεις να του πεις μπορεί να το σκοτώσει. Ξέρεις πόσο να αγαπούσε τη μάμα. Να μην σου πω ότι την αγαπά ακόμα. Τι θέλεις να κάνεις, τι θέλεις να καταφέρεις. Κατερίνα. Κατερίνα, τι κάνεις! Κατερίνα! Τι κάνεις! Απακονούμε. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Τι. Τι με παρακαλείς. Σε παρακαλώ να σταματήσεις να κάνεις το πράγμα στον εαυτό σου. Α, ναι, κατάλαβες ότι το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να μου λες να σταματήσω να κάνω το ένα και να σταματήσω να κάνω το άλλο και να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο. Ναι, παρέταμε λοιπόν, παρέταμε! Είμαι μεγάλη, δεν είμαι κανένα μωρό. Πήγαινε να στείλεις το γράμμα σου στον Γιώργο, σου ζάφεις με μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Το πρώτο πράγμα που εκτίμησα πάνω τους είναι η ταπεινοφροσύνη τους και η απλότητά τους στη συμπεριφορά. Γιατί το ταλέντο το γνώριζα. Καλώς τους! Έμπα μέσα, Άννα μου, και να βρασείς. Εντάξει! Εισιτήρια διαβατήρια, πιάσετε! Σωλό! Μαρία Ιωάννου, νομίζω για πολλούς ήταν μια αποκάλυψη με αυτή τη σειρά. Απλά γιατί μέχρι τώρα δεν της είχε δοθεί η ευκαιρία να δείξει το ταλέντο που κουβαλά. Πιστεύω ότι την είχε, την πήρε, την αξιοποίησε και την πήρε πέρα από εκείνο που μπορώ να πω ότι και εγώ περίμενα. Πόσο δύσκολο ήταν να βρω την Κατερίνα. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πορεία. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία από το χαρακτήρα της, όχι όλα, αλλά κάποια που υπάρχουν και στη Μαρία. Thank you.
Μακριά μαλλιά δάμε, Άννα. Είσαι μικρή δάμε, τι... Τι είναι τούτη φωτογραφία. Κατερίνα μου... Τι! Τι είναι τούτο! Κατερίνα μου, συγγνώμη! Τι συγγνώμη, Άννα! Κατερίνα, συγγνώμη! Επίσης μια σκηνή που η Κατερίνα είναι η πρώτη φορά που απευθύνεται στο Θεό και γονατίζει. Είναι αμέσως μόλις μαθαίνει ότι η αδερφή της έχει λευχαιμία και γονατίζει και του λέει τι θες να γονατίσουν μπροστά σου, ορίστε γονατίζω. Για μένα αυτή η σκηνή, δηλαδή και τώρα που το περιγράφω, μου προκαλεί συγκίνηση. Νομίζω είναι εκεί που πια θυσιάζει τον εγωισμό της για την αγάπη της και την αδερφή της. Γιατί είσαι τόσο σκληρός, γιατί! Τι θέλεις, πέ μου, τι θέλεις! Να γονατίσουμε μπροστά στη δύναμη σου, θέλεις, του το θέλεις. Να γονατίσουμε μπροστά στη δύναμη σου. Το γονατίζω. Γονατίζω. Του το θέλεις. Είσαι ευχαριστημένος τώρα! Έπειρες τη μάμα μου! Έπειρες τον άντρα μου, τώρα θέλεις την αδερφή μου! Τι θα την κάνεις, πέ μου! Τι θα την κάνεις, πέ μου! Τι θα την κάνεις! Τι θα γίνει το μωρό της! Πέ μου, μίλα μου! Πέ μου! Δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία όσον αφορά την υποκριτική, τουλάχιστον από μέρους μου στο σπίτι. Αν είναι πολλά τα λόγια, απλά διαβάζω τα λόγια μου. Αλλά έχουμε τη συμπαράσταση και την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο σκηνοθέτης μας, ο Θοδωρής ο Νικολαίδης, ο οποίος προσωπικά το έχω απόλυτη τυφλή εμπιστοσύνη. Ξέρει να βγάζει το καλύτερο από τον καθένα μας, την καλύτερη στιγμή από τον καθένα μας και με τις πολλές επαναλήψεις ξανά και ξανά, δηλαδή κάποια στιγμή λες εντάξει τώρα το έχω, το έκανα, τελείωσε και ακούς και σου λέει ξανά. Αυτή η επόμενη φορά είναι αυτό που γίνεται πια το μαγικό. Έλα, κοίτα το μωρό. Ωπα! Παναγία μου Χρυσή. Δεν είναι αυτό που είναι. Πάμε που το δόξαζε ο Θεός. Κάνω σου έτσι, γυρίζεις πάνω. Εντάξει. Ένα. Πάμε. Πότε ξεκινώ. Μείνε. Κατέβα. Κοιτάζεις την κάμερα ελεγχού. Κάμε. Και εσύ είμαι ο Γιώργος, ο Τσάκας. Και μου είπαν ότι θα ήθελα να κάνω την Ελέγκου.
ήταν έκτακτη συνεργασία. Αλλά από το πρώτο επεισόδιο που παρουσιάστηκε, που ήμουν εγώ μέσα, έπιασε με τηλέφωνο ο Γιώργος, ο Τσάκας, και είπε μου ευχαριστώ πολλά κυρία Έλλη. Ήσουν το κάτι άλλο μέσα στο έργο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ένα ρόλο που κάπου άφηκε το στίγμα του. Διότι όπου πάω, ξεχάσαμε πια πώς με λένε Έλλη και λέγουμε Ελεγκού. Τα δε μωρά, μπορώ να σου πω από 3 χρονών, άμα με δουν, μένουν και με βλέπουν εξεταστικά. Σου λέει, εν τούτη που ήταν μέσα στην τηλεόραση ή εν άλλη. Αγαπάς την, α. Ποια? Την Ιωάννα. Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ, είναι η αδυναμία. Ξέρω το. Αλλά αγαπάς και την Άννα. Αν με γίνεται όμως τίποτε, όχι να μην είσαι χαμή. Εσύ να κοιτάξεις τη ζωή σου, άκουσες. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θέλω να τα κατώνω. Να κατώνεις, έτσι θέλεις. Ναι, λοιπόν, τα χρόνια περνούν. Κοιτάξε τα μόνο να κάνεις, άκουσες. Δεν θέλω να βασανίζεσαι. Μα ποιος σου είπε ότι βασανίζομαι, κυρία Λεγκού. Συγγνώμη, κυρία Νίκο. Συγγνώμη. Να θέλω την τσετσίνη να μην είναι έτσι μονή της. Λυπούμε τι. Ναι, Τριέλη, την αγαπώ πάρα πολύ. Μπορεί να πει κάποιος ότι ξεκινούσα από την παλιά καλή ο χαρακτήρας, παλιά καλή κυπριακή τηλεόραση, αλλά είχε στιγμές που τον προχώρησε πολύ πιο πέρα και από την σύγχρονη τηλεόραση, όποια και αν είναι αυτή. Και ειδικά νομίζω το τέλος που έδωσε, η σκηνή εκείνη στον κήπο ήταν συγκλονιστική. Από την ημέρα που έπιασα το επεισόδιο και διάβασα τη σκηνή, κάθε νύχτα που πάω να κοιμηθώ, παίρνω πρώτα η σκηνή από τη σκέψη μου, την ερμηνεύω και μετά κοιμούμαι. Έχει 4-5 μέρες που είμαι συνέχεια πάνω σε αυτήν τη σκηνή. Είναι αριστούργημα. Είναι αριστούργημα. Μακάρι να μπορέσω να το αποδώσω όπως το είδε, όπως το βλέπω γραμμένο. Μακάρι να μπορέσω να το αποδώσω. Ήρθες, καλωσόρισες, ευχήκα να φωνάξω το δάσκαλο για να με εγκριώσει. Ήρθες, τούτη την καρφίτσα έδωσε μου την ο Αντώνης. Κι αστιεύκε του ότι τούτον το φτερό είναι δικό σου. Σε παρακαλώ να τους προσέχεις ούλους. Σε παρακαλώ. Να πάμε. Άγιος. Άγιος, Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο, γιατί έγραψε μια ωραιότατη σκηνή. Ωραιότατη. Και αυτό που παρακαλώ είναι το τέλος μου να είναι όπως αυτήν τη σκηνή που έγραψε ο Γιώργος. Είναι η αγάπη μας πολύ,
μεγάλη. Σ' αυτόν τον κόσμο μέσα δεν χώρα. Έξω από το χώρο και το χρόνο θα μας βγάλει. Δεν θα γνωρίσει την ανθρώπινη φθορά. Κι όσα με λόγια δεν μπορέσαμε να πούμε, μες στις καρδιές μας έχουν ήδη υπόθη. Μέσα στο άπειρο αιώνια θα γυρνούνε. Σ' όλο το σύμπαν θα